Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Κάιρο σπέτουν αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο. Οι ανασκαφές στην όαση της Σίουα προκαλούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ χθες στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα η Ελληνίδα αρχαιολόγος Λιάνα Σουβαλτζή επανέλαβε τη βεβαιότητά της ότι ανακάλυψε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα θα επισκεφθούν το χώρο των ανασκαφών εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα. Η κυρία Σουβαλτζή, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι τα νέα ευρήματά της την οδηγούν στη βεβαιότητα ότι ο τάφος είναι του Μεγάλου Στρατηλάτη. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα περήφανη και ευχαριστημένη αυτή τη στιγμή, γιατί χέρια ελληνικά έφεραν στο φως τον τάφο της μεγαλύτερης προσωπικότητος όλων των εποχών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ο θρύλος του επέζησε ανά τους αιώνες. Οι αρχαιολόγοι που συνοδεύουν τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Γιώργο Θωμά, θεωρούνται από τους εμπειρότερους τους μακεδονικούς τάφους. Η συνάντηση που είχαν σήμερα με τον κ. Νουρεντίν ήταν μια καλή ευκαιρία για να ανταλλάξουν απόψεις για το τι είδε ο καθηγητής στη Σίουα. Σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, και ξέρουμε όλοι τι πόλεμο, τι αγώνα πρέπει να δώσει η Ελλάδα για τα εθνικά της θέματα, έρχεται η φωνή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τα βάθη της μακρινής όασης να πει στους Έλληνες: «Παιδες Ελλήνων είτε, φέρτε την Ελλάδα εκεί που πρέπει να βρίσκεται». Διαστάσεις ανοιχτού πολέμου παίρνει πλέον η αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας και των γιατρών με αφορμή τα φακελάκια και τις αμοιβές των γιατρών του Ωνάσιου. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός χαρακτήρισε χθες επιλύσμονες του όρκου τους όσους γιατρούς χρηματίζονται, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ΕΙΝΑΠ που εξήγηλε ήδη απεργιακές κινητοποίησεις. Ξέσπασε χθες ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Κρεμαστινός, χαρακτηρίζοντας ως τροκτικά ομάδα γιατρών που λιμένονται χρήματα του ΕΣΥ. Ο κ. Κρεμαστινός δήλωσε επίσης ότι με νομοθέτημα που θα φέρει σύντομα στη Βουλή, όσοι γιατροί καταγγέλλονται για χρηματισμό θα τίθεται αμέσως σε διαθεσιμότητα. Τους άλλους που τους καταγγέλλεται εις τα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις, πρέπει να μας βοηθήσει να τους απομακρύνουμε. Αλλά για να απομακρύνουμε το απόστημα από μέσα από τα νοσοκομεία. Εγώ προκαλώ τον κύριο Υπουργό πραγματικά να βρει γιατρούς στο εξωτερικό να έρθουν να εργαστούν εδώ με τις συνθήκες που εργαζόμαστε εμείς. Ο κύριος Κρεμαστινός κάλεσε επίσης τους συνδικαλιστές και τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων να ζητήσουν από το Υπουργείο την καθιέρωση του πόθεν έσχες για τους γιατρούς και εκείνος θα το εφαρμόσει αμέσως. Η αφισβήτηση από τον Αντώνη Σαμαρά της συνοχής της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η δήλωσή του ότι οι ψήφοι Πασόκ και Πολιτικής Άνοιξης πιθανόν να μην αρκούν για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στον υπαινιγμό, δήλωσε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι συμπαγής. Ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης, Αντώνης Σαμαράς, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων για την αναζήτηση κοινού υποψηφίου στην προεδρική εκλογή. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Επενδυτής, ο κύριος Σαμαράς εκτιμά ότι το Πασόκ και η Πολιτική Άνοιξη δεν εκλέγουν πρόεδρο δηλώνοντας χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι η πολιτική αριθμητική εξίσωση 170 συν 11 ίσον 181 δεν ισχύει. Και δεν ισχύει επειδή το 170 δεν μπορεί και δεν είναι συμπαγές. Αντίθετα, όπως τονίζει, η 11 είναι μια ενωμένη γροθιά. Στα πολιτικά θέματα, η ενότητα και ο συμπαγής χαρακτήρας της κοινωνικής ομάδας του Πασόκ είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Ελπίζετε να συμφωνήσετε και στο πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η αυρινή μου συζήτηση δεν αφορά αυτό το θέμα. Στη φορολόγηση της ιδιοκατοίκησης που μέχρι τώρα απολάμβανε φορολογικής ασυλίας προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά τη σύσταση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών, το Υπουργείο δεν θα αρκεστεί στις προτάσεις της. Τα ασφάλιστρα ζωής και τα έξοδα για δικηγόρους και γιατρούς δεν θα εκπίπτουν από το φορολογηταίο εισόδημα. Εκατομμύρια Έλληνες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο το 1996 αφού θα πάψουν να απολαμβάνουν φορολογική ασυλία για την ιδιοκατοίκησή τους. Το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να φορολογήσει τους ιδιοκτήτες σπιτιών με εμβαδόν μεγαλύτερο από ένα όριο, πιθανόν τα 120 τετραγωνικά, με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Και εκτιμάται ότι από αυτό το μέτρο το δημόσιο θα εισπράξει αρκετά δισεκατομμύρια δραχμές. Πάγουν επίσης και οι εκπτώσεις από το εισόδημα για τα ασφάλιστρα ζωής και τα έξοδα για δικηγόρους και για γιατρούς. Και βέβαια δεν θα γλιτώσουν και οι απαλλαγές που απολαμβάνουν μια σειρά επαγγελματικών κατηγοριών όπως γιατροί, αθλητές, υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, ναυτικοί, ορισμένες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων και άλλοι. Οι ελπίδες για την ανέβρεση των τριών αεροπόρων που χάθηκαν την περασμένη Τετάρτη έσβησαν. Οι έρευνες πήραν τέλος χθες, ενώ η κακοκαιρία δυσκόλυψε αφάνταστα τις προσπάθειες των επίγειων και ναυτικών δυνάμεων για την ανέβρεση των δύο αεροπλάνων.
Από ξηρά και αέρα συνεχίστηκαν και σήμερα κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες οι έρευνες για τον εντοπισμό των χειριστών των δύο F5 που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Βόρειο Αιγαίο. Μέχρι αργά το απόγευμα, κομμάτος του στρατού όργωναν την ορεινή χαρκεδική στις περιοχές Νεοχωρίου, Στρατονίκης και Ταξιάρχη, ενώ χερσαίες έρευνες διεξήχθησαν και στο Παγκαίο και τα όρια της Λεκάνης στην Καβάλα. Δεν έχει εντοπιστεί τίποτα, ούτε κανένα στοιχείο υπάρχει που να μας, έστω να μας ανακουφίσει ότι σε εκείνη την περιοχή μπορούμε να ερευνήσουμε. Σήμερα το πρωί στην 113 πτέρυγα μάχης αφηχθεί ο δικός από τη Λάρισα, ο επικεφαλής του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, αντιπτέρυγος Ευάγγελος Παπασταματίου, για να αναλάβει το συντονισμό της αποαέρος επιχείρησης. Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος κατερρίφθη χθες από τα αντιεροπορικά πυρά των Τσετσένων μαχητών στα περίχωρα του Γκρόσνη. Ήταν το πρώτο αεροπλάνο των ρωσικών δυνάμεων που κατέριψαν οι Τσετσένοι αυτονομιστές, ενώ συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση οι συγκρούσεις μέσα και έξω από την τσετσενική πρωτεύουσα. Το ρωσικό μαχητικό αεροπλάνο κατερρίφθη λίγο έξω από την πρωτεύουσα Γκρόσνη από αντιεροπορικά πυρά. Είναι πρώτη φορά που οι Τσετσένοι μαχητές καταρρύπτουν αεροσκάφος, καθώς μέχρι τώρα οι επιτυχίες τους περιορίζονταν μόνο στα ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος σκοτώθηκε πριν το αεροσκάφος συντριβεί στο έδαφος. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις διέσπασαν με άρματα μάχης τις αμυντικές γραμμές των Τσετσένων ανατολικά του Γκρόσνη και προώθησαν τις θέσεις τους προς τη βασική οδική αρτηρία που χρησιμοποιούν οι αντάρτες για να επικοινωνούν με την πρωτεύουσα. Αν οι Ρώσοι καταλάβουν τη στρατηγική σημασία οδική αρτηρία, θα έχουν ολοκληρώσει την περικύκλωση της τσετσενικής πρωτεύουσας. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στα δρομολόγια της Ολυμπιακής προκάλεσαν χθες οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα λιμεναρχεία Πειραιά και Ραφίνας απαγόρευσαν τον απόπλου όλων των πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ με ευθύνη των πλοιάρχων εκτελούνται τα δρομολόγια στο Σαρονικό μέχρι την Αίγινα. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες απαγορεύτηκε ο απόπλους όλων των πλοίων προς τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αρκετοί ήταν οι οδηγοί των φορτηγών που ταλαιπωρήθηκαν περιμένοντας τη λήξη του απαγορευτικού. Ήταν να φύγουμε το πρωί στις 8 η ώρα, έδωσε απαγορευτικό από το πρωί στις 6, είπε στις 12, στις 12 τώρα λέει στις 6. Στο Σαρονικό όλα τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες της Βορείου Ελλάδος. Κλειστές παραμένουν οι προθυμιακές γραμμές Καβάλας Πρίνου, Κεραμωτής Τάσου και Αλεξανδρούπολης Αμοθράκης. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να κοπάσουν αργά τη νύχτα. Η ΑΕΚ έμεινε πίσω ακόμη περισσότερο από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Χθες, κόντρα στον Αθηναϊκό, δεν μπόρεσε να σπάσει την κακή παράδοση στο Βύρονα και παραχώρησε λευκή ισοπαλία στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 18ης αγωνιστικής. Ο Κωστής περνάει. Βλέπετε, αλλάζει με τον Δημητριάδη. Ο Κωστής στο αριστερό σουτ και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 38. Το σουτ από τον Τζάρτα είναι καλό, άστοχο. Ο Ντάβιτς τώρα στην περιοχή, από αριστερά θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Ματσίδη. Η 18η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τους αγώνες Πανιωνίου Σκόντα Ξάνθη, Άρη Λάρισας, Ολυμπιακού Δοξαδράμα, Όφη Εθνικού, Παναθηναϊκού Απόλλωνα, Ιωνικού Ηράκλη, Λεβαδιακού Εδεσακού και Καβάλας ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ. 9 νέους εκατομμυριούχους ανέδειξε η χθεσινή κλήρωση του Λότο. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 9 τυχεροί που θα εισπράξουν από 18.501.975 δραχμές. 708 στήλες με 5 επιτυχίες και κέρδη 194.035 δραχμές. Και 28.426 στήλες με 4 επιτυχίες και κέρδη 3.950 δραχμές. Η χρυσή εξάδα του Λότο είναι 34, 28, 8, 33, 38 και 18. Στο πρώτο που είχαμε jackpot, ο τυχερός επταψήφιος αριθμός είναι 0, 20, 12, 23. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ, αφού επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ μέσα στο Αλεξάνδριο 77-68, σπάζοντας μια παράδοση 15 ετών. Μεγάλη κερδισμένη της ημέρας ήταν επίσης ο Ηρακλής και η Λάρισα. Με κεκτημένη ταχύτητα από τις επιτυχίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Αλεξάνδριο κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ με 77-68 για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1979-80. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ηρακλής έσπασε την κυριαρχία των γηπεδούχων νικώντας το Περιστέρι, χάρη σε ένα καλάθι του Σντόβ στην εκνοή του αγώνα. Πιστεύω ότι σήμερα παίξαμε το χειρότερο παιχνίδι στο πρωτάθλημα φέτος και αυτό φταίμε μόνο εμείς. Πάντοτε χάνεις ένα παιχνίδι, ειδικά με αυτόν τον τρόπο, η ήττα γίνεται πιο οδυνηρή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής. Λάρισα Αγροτική ΑΕΚ 92-69. Ολυμπιακός Απόλλων Πάτρας Τούρο 84-64. Περιστέρι Νίκας Ηρακλής Ασφής Πρόνοια 63-64. Πανιώνιος Τσιπίτα Παγκράτη Ρόπεντη Κάπα 81-62. Αβέλο Κύπρα Φυσόρα Μαδάφη 76-70. Το δελτίο καιρού προσφέρει το BCA. BCA. Σπουδάζεις έξω
κι όμως ζεις εδώ. Το κρύο και η μικρή εξασθένιση των θυελλωδών φοριάδων στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Ειρήνη Ανδρουλάκη σε επιμέλεια του μετεωρολόγου μας Χρήστου Χαραλαμπόπουλου. Ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι βοριάδες θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση αργότερα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή και δεν θα ξεπεράσει τα βόρεια τους 8 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη και ανέμους βόρειους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 0 έως 8 βαθμούς. Η Αττική θα έχει τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ήταν ειδήσεις στις 12 από το Star Channel. Παρακολουθήστε τώρα τη συνέχεια της ταινίας «Η ιστορία της Όμικρον». Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 το απόγευμα από εμάς. Καλή σας νύχτα.